Με το μυαλό στον Παναθηναϊκό βρίσκονται άπαντε στο στρατόπεδο της ΑΕΚ μετά την ήττα στα Γιάννενα απέναντι στον ΠΑΣ. Οι κυτρινόμαυροι θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη σφαλιάρα στα Γιάννενα με τον Ματίας Αλμέιδα και τους ποδοσφαιριστές του να έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στο μεγάλο παιχνίδι με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Είναι δεδομένο πως ο Αλμέιδα θα προχωρήσει αρκετές αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΣ. Σίγουρη θεωρείται η επιστροφή του Σιμάνσκι στην ενδεκάδα, με τον Γιόνσον ωστόσο να μην αποκλείεται να κρατήσει τη θέση του, σπρώχνοντας έτσι τον Πινέδα πιο μπροστά στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, ο Αργεντίνος κόουτς περιμένει με αγωνία τον Ρότα, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός και από τη σημερινή προπόνηση λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί. Από εκεί και πέρα, θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν επίσης οι Άμραμπατ και Μάνταλος, με τους Φαν Βέρτε, Τσούμπερ και Φερνάντες να αναμένεται να ξεκινήσουν από τον πάγκο. Το μυαλό του Ματίας Αλμέιδα και των παικτών της ΑΕΚ βρίσκεται στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, αλλά στην διοίκηση συνεχίζουν τις επαφές για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Στο προσκήνιο για την Ένωση βρίσκεται η περίπτωση του Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς, με τον 22χρονο εξτρέμ να θέλει να αφήσει το Σαν Χωσέ και τους Earthquakes για να ξανασμίξει με τον Αλμέιδα. Οι επαφές των δύο ομάδων βρίσκονται σε εξέλιξη και το ποσό της μεταγραφής να εκτιμάται από τους Αμερικανούς ότι θα φτάσει το 1,9 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η ΑΕΚ χρειάζεται άμεσα να κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ, μιας και η επιστροφή του Μίλαν Μοχαμαντή αναμένεται προς το τέλος της κανονικής περίοδου, κοντά στα play-off. Σύμφωνα με την εφημερίδα Η ώρα των Σπορ, υπήρξε επαφή με τον Αϊσιάνκα Σιλά, τον 28χρονο άσο από την Γουινέα, που το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Τουλούζ. Ο διεθνής μπακ δεν τα έχει βρει με την Τουλούζ για το νέο συμβόλαιο και είναι ήδη ελεύθερος να κάνει επαφές με άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ έχει κάνει επαφή μαζί του και πρέπει να τα βρει και με τους Γάλλους. Φέτος ο Σιλά έχει 15 συμμετοχές και έχει χαρακτηριστικά που αρέσουν στον Αλμέιδα.